Καλησπέρα, τσεκτικά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing του Lumia 535. Ο αδερφός μου ο μικρός, μετά από συμβουλή μου αγόρασε το συγκεκριμένο κινητό γιατί θεωρώ ένα από τα καλύτερα value for money που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Το κόστος είναι από 102 έως 112 ευρώ νομίζω περίπου. Το πιο ακριβό είναι το λευκό, αυτό διάλεξε, αυτό ήθελε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τηλέφωνο είναι της Microsoft, είχε πάρει την Nokia όπως ξέρετε όλοι. Εγώ χρησιμοποιώ το 520 εδώ και 2 χρόνια σχεδόν και είμαι ικανοποιημένο. Και... Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τα καλύτερα προσωπική άποψη και είμαι και λίγο θυσμένο να πω την αλήθεια στα Microsoft κινητά είναι τα Lumia. Anyway, προχωράμε. Το βάρο του είναι 146 γραμμάρια, η διαστάση του 140,2 επί 72,4 επί 8,8 χιλιοστά. Ο χρόνο ομιλία που παρέχει η μπαταρία του είναι 13 ώρε και σε αναμονή φτάνει τι 552 ώρε. Η οθόνη του είναι 5 inches αρκετά μεγάλο κινητό, IPS LCD με ανάλυση 540x960 Εδώ θα σταθώ λίγο Στα κινητά αυτού του κόστους έχει την καλύτερη ανάλυση οθόνης Εάν δώσετε άλλα 40 ευρώ πάτε στο επόμενο android που είναι σε ανάλυση HD 720p και είναι 1280 ip κάτι νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν δεν κάνω λάθος Τέλο πάντων για το συγκεκριμένο κόστος στα 100 ευρώ, 110 έχει την καλύτερη ανάλυση οθόνης και έχει επίση, παίρνει microSD ω 128GB, αρκετά υψηλή χωρητικότητα. Η εσωτερική του μνήμη είναι 8GB, RAM 1GB, πολύ λέτε μα RAM 1GB. Θα σα πω ότι το Lumia 520 που έχω εγώ τη Nokia έχει 512MB RAM και τρέχει εφαρμογέ χωρί να κολλάει και πάρα πολύ καλά. Γενικά το τα Windows Phone, το, το, το Windows το 8 και θα κάνει upgrade το συγκεκριμένο και στο 10, είναι τρομερά ελαφρύ. Και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι συσκευέ, έστω και με λίγη ελάχιστη RAM, να μπορούν να το τρέχουν χωρί να κολλάει. Περιτώ να σα πω ότι δύο χρόνια σχεδόν τώρα δεν έχω κάνει ποτέ επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και έχω μέσα ένα κάρο εφαρμογέ. Πραγματικά, γι' αυτό σα λέω, είναι πολύ ωραίο. Ιστερεί λίγο στι εφαρμογέ, η αλήθεια είναι, αλλά τέλο πάντων. Και GPRS, Edge, HSPA. Ο ABGN στα 802,11 είναι το WiFi του, έχει Bluetooth, 5MP κάμερα, έχει νομίζω μία μόνο πίσω κάμερα, αν δεν κάνω λάθος, αν και βλέπω ότι παίζει να έχει μπροστά, αλλά θα το δούμε. Δεν έχει βασικά, ναι εδώ ο αδερφός μου κάνει από, από δίπλα μου λέει, όχι δεν έχει μπροστά, έχει μόνο πίσω. <Σελίου> έχει δεν έχει. Εντάξει έχει μπροστά. Ε, επειδή ποτέ δεν βλέπω κάμερε σε τέτοιου κόστου κινητά, δεν έχω ασχοληθεί με την κάμερα καν γιατί δεν μου απασχολεί. Τώρα 100 ευρώ κινητό, τι κάμερα να πάει. Λοιπόν, οπότε έχει μπροστά κάμερα. Ε, ναι, είπαμε GPS, ναι. Έχει επιταχυνσιόμετρο 8,1 upgradeable στα 10 σε λίγο. Αν δεν, έχει γίνει ήδη. Quad, core στα 1,2 είναι επεξεργαστή. Και πάμε να τα ανοίξουμε να το δούμε. Το κουτάκι του είναι αυτό εδώ, μ' αρέσει η λεπτομέρεια που έχει εδώ 5.35 την ώρα για να δείχνει το ε... τώρα Εδώ έχει και ένα S4, δεν ξέρω αν φαίνεται, ίσως να είναι ειρωνικό για τα Samsung, καλά τέλο πάντων. Και πίσω βλέπουμε τα χρώματα, στο οποία βγαίνει πορτοκαλί, άσπρο, μαύρο, μπλε, πράσινο, αυτά. Προσωπικά προστιμώ το λευκό, το μαύρο... Γαμάτο ήταν το κίτρινο. Αλλά δυστυχώ δεν ξαναβγάλανε κίτρινο και απορώ. Είναι Qualcomm Snapdragon επεξεργαστή. Να το προσθέσω αυτό. Και πάμε να δούμε. Ο αδερφό μου βιάστηκε. Δεν μπορούσε να περιμένει να μην ανοίξει τη ζελατίνα. Οπότε δεν θα δούμε ζελατίνα να σκίζεται. Πολύ ωραία θήκη. Να σα δείξω καθώς το κουτί του καθώς ανοίγει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ξεχωριστό από ό,τι έχω ανοίξει μέχρι τώρα. Και είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Πρώτο πράγμα, πρώτη μούρη, το κινητό. Πολύ όμορφο, λευκό. Θα το βάλω λίγο στην άκρη να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Φτωχά και ταπεινά τα πράγματα. Έχουμε ένα μικρό manual. Μετά βασικά κλάιν, ποιος διαβάζει manual σε τέτοια πράγματα. Η μπαταρία, αρκετά μεγάλη με το σήμα της Microsoft. Και ένας φορτιστής, οι συγκεκριμένοι φορτιστές είναι πάρα πολύ ωραίοι. Έχει με κοντό και με μακρύ καλώδιο. Αν έχετε με το μακρύ καλώδιο είναι υπερτέλειο είναι ποιοτικοί φορτιστέ τη Microsoft. Έχω δύο-τρει τη Microsoft Nokia. Είναι αυτό ο συγκεκριμένο έχει το σήμα τη Microsoft επάνω, εάν φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Έφερα το φω λίγο πιο κοντά. Οι πιο παλιοί είχαν Nokia επάνω. Και πάμε να περάσουμε στη συσκευή αυτή καθεαυτή. Βάλω και την μπαταρία εδώ πέρα, γιατί δεν θα τη χρειαστώ προ το παρόν. Λοιπόν, μεγάλη οθόνη. Καλύτερα θα μια διαφάνεια τρόπο το σκεφτόμαστε. Έχουμε την κάμερα εδώ πάνω, ναι, τη βλέπετε. Εδώ πέρα μια τρυπούλα που φαίνεται που γυαλίζει σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι το θέμα με το φωτισμό. Τέλο πάντων. Το σήμα τη Microsoft. Κλασικά έχουμε τα πλήκτρα γλιστράει. Ε, tone -off και για να κλειδώνει ξεκλειδώνει το κινητό. Αυξομοίωση έντασης. Από κάτω μπαίνει το HDMI. Από πάνω μπαίνουν τα ακουστικά κλασικά πραγματάκια. Από πίσω έχουμε την κάμερα και όλο παραδόξω εντυπωσιακό θα έλεγα. Έχει και flash. Πολύ πρακτικό είναι. Και μου λέει ότι πρέπει να τα ανοίξω από την κάτω πλευρά. Σα λέει κιόλα πώ να τα ανοίξετε. Αρκετά εύκολα. Και αυτά ανοίγουν πολύ εύκολα. Το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε αυτό το πράγμα. Δείτε. Λοιπόν, το αγαπάω αυτό. Είναι από τα πιο εύκολα κινητά για να τα ανοίξει. Μέσα βλέπουμε τι για την μπαταρία προφανώς, την καρτούλα SIM, εδώ από το πλάι μπαίνουν οι MicroSD, είναι το ίδιο μοτίβο για όλες τις συσκευές της ε, Microsoft. Τις κατασκευάζει η Nokia φυσικά, ποιότικά κινητά, δηλαδή μόλις μπήκε η μπαταρία καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις μια συσκευή ποιότητας. Δεν είναι, κάνει 100 ευρώ, ναι, αλλά πραγματικά η αίσθηση το έχει πετύχει η Nokia. Γιατί καλό ή κακό είναι άσχετα με γραφή Microsoft επάνω. Ε, έχει πετύχει να σου δώσει την αίσθηση ότι έχει ένα πολύ καλό και ακριβό κινητό, άσχετα εάν το κόστο του είναι από τα πιο χαμηλά τη αγορά. Πραγματικά γι' αυτό αγαπάω τα συγκεκριμένα κινητά, γιατί είναι το καλύτερο value for money που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, και ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Ε, και είναι και λίγο εθισμό να σα πω μέσα στο χρησιμοποιήσει και δείτε τι ωραία που τρέχουν όλα. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει χωρί αυτά. Δηλαδή, προσωπικά, επειδή χρησιμοποιώ πολλή, πολλή εφαρμογή σε internet, email κλπ. το χρησιμοποιώ σχεδόν συνέχεια και μπορώ να πω ότι έχω αντικαταστήσει το tablet σε μεγάλο βαθμό. Και μάλλον, αν πάρω tablet, θα είναι και αυτό Windows 8. Συγχρονίζεται τέλεια με τον υπολογιστή, με το OneDrive. Γενικά, προσωπικά το θεωρώ πολύ καλά εργαλεία. Α κάνουμε ένα σύντομο setup. Θα δω αν θα το παρακάμψω, θα το βάλω σε fast forward, θα δω τι θα γίνει. Μόλις βρω τις γιατί εδώ καθυστερεί πάρα πάνω. Οκ, okay, κάνουμε επανεκκίνηση. Το συγκεκριμένο κάνει πολύ πιο γρήγορα από το δικό μου. Φυσικό είναι το δικό μου, το 520. Έχει να σα το δείξω κιόλα. Μικρά, το λίγο δύο λεπτά. Ε, να το συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Ήταν το κινητό που άνοιξε την Microsoft στην αγορά των κινητών, την τωρινή. Μου βγάλει και τη θήκη ο αδερφό μου. Λοιπόν, να το συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Αυτό είναι το δικό μου, το 520. Το βλέπετε. Σε σύγκριση, πόσο μικρό είναι με το 535. Το έχω αγαπήσει, το αγαπάω αυτό το τηλέφωνο. Παίζει να είναι τα καλύτερα τηλέφωνα ever. Βλέπουμε ότι είναι δεν έχουμε sim. Επόμενο. Αποδοχή. Όπω βλέπετε και το ιντερνετ μου. There is no hope. Παράληψη προς το παρόν. Τα θα εσύ μετά αυτά, έτσι. Εντάξει. Like. Δεν κάθομαι να ρυθμίσω τίποτα τώρα γιατί βαριέμαι. Και είσοδο. Δεν μου λε, Microsoft έχει. Email, Microsoft. Hotmail. Εντάξει. Like. Like. Γενικά να σα πω μια συμβουλή. Ε... Τα συγκεκριμένα κινητά Λειτουργούν τέλεια, γιατί πολλοί παίρνουν και παραπονιούνται, δεν μπορώ να το συνδέσω, δεν μπορώ να κάνω το οτιδήποτε. Αλλά τα συγκεκριμένα κινητά λειτουργούν τέλεια, εάν απλά μόλις το πάρεις, συνιστώ κατά την εγκατάσταση, όπως εγώ το παρέλειψα τώρα, απλά τώρα δεν πρόκειται να κάτσω να ασχοληθώ πολύ, συνιστώ κατά την εγκατάσταση, είτε μετά αργότερα, να βάλετε το ένα hotmail λογαριασμό ή ένα outlook λογαριασμό email και συγχρονίζει τέλεια. Δηλαδή, μετά όλα λειτουργούν ρολόι. Γιατί πολλοί παραπονιούνται πω, πω το πήρα, τη μάπα είναι και, 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 χίλια Έχω Gmail, έχω Yahoo, δεν λειτουργούν, αν και συγχρονίζονται τέλεια, αλλά τέλο πάντων. Ε, συνιστώ και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε Βάλτε ένα hotmail Αν δεν έχετε κάνετε δεν είναι τίποτα Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο Θα έχετε το 100% του συγκεκριμένου Της συγκεκριμένης συσκευής. Και συνεχίζοντα, να σα δείξω. Ε, πήρε πολύ ώρα, λοιπόν, μια συμβουλή. Ε, τώρα μου έρχονται και το σε αυτό εδώ. Λοιπόν, μια συμβουλή θα σα δώσω. Όταν πρόκειται να ρυθμίσετε το κινητό σα, το Nokia, Lumia, Microsoft, ό,τι θέλετε, πείτε το με Windows, πρώτα απ' όλα να μην κάνετε το λάθο που έκανα εγώ, να μην βάλετε εξ αρχή σύνδεση στο Ιντερνετ και να μην συνδέσετε το email σα και την ώρα σωστά εξ αρχή. Γιατί θα σα πάρει αρκετή ώρα, πέρασε κανένα τέταρτο. Και αυτό τώρα πάλι επανεκκίνηση. Λοιπόν, ευτυχώ δεν παίρνει πολύ ώρα η επανεκκίνηση. Να ξέρετε ότι όσο αν έχετε σύνδεση στο ίντερνετ, το έχετε συνδεμένο πάνω και δεν κάνετε το λάθο που έκανα εγώ, θα, θα, θα μπείτε κατευθείαν τσακ μπαμ γρήγορα χωρί πολλά πολλά. Να σα δείξω λίγο και το πώ είναι δομημένο. Είναι πολύ εύκολο λειτουργικό το, το τη Microsoft. Τώρα εδώ μου έρχονται Ο Δημήτρη Δούνα, η Evergamer, ανέβασε παιχνίδι όπω βλέπουμε εδώ. Δημήτρη, γιατί ανέβασε παιχνίδι για τη ώρα. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο εγώ πως είναι. Όπως βλέπετε είναι διάφορα τα εικονίδια μου. Τώρα βέβαια χτυπάει και η οθόνη. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το κάνουν αυτά οι οθόνε όταν βιντεοσκοπούνται. Τέλο mm. πάντων, τα έχω πειράξει όλα εγώ. Είναι διαφορετικό σε σύγκριση με του αδερφού μου. Δείτε τώρα εδώ. Το ένα και το άλλο. Ε, αυτό εδώ θα πάρει τα update του, θα μπουν τα εικονίδια. Τώρα φαίνεται λίγο μουντό, λίγο μονόχρωμο. Μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό. Αλλά όπω βλέπετε. Δημητρή, σταμάτα να κάνει πώ τα γόρι μου προσπαθώ να κάνω βίντεο και πετάγονται συνέχεια στο κινητό το facebook λοιπόν συνεχίζω ε, γενικά είναι πάρα πολύ πραγματοποιήσιμο πατώντας επάνω βλέπουμε είτε θα το κάνεις αν πίνει είτε θα το μικρύνεις είτε θα το μεγαλώσεις όρεξη να έχετε να παίξετε είναι πάρα πολύ εύκολο εγώ προσωπικά έχω όλα τα email μου επάνω ε, έχω μερολόγια επαφές τηλέφωνα μπαίνοντας στο μενού βλέπουμε το μενού του, αυτό εδώ είναι. Ε, το Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι αν πατήσω πάνω από ένα γράμμα τα βλέπω όλα συμπυκνωμένα και ξέρω ακριβώς πού να πάω, πού να ψάξω, τι να βρω. Είναι πάρα πολύ εύκολο επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος γενικά ξεχνάει. Θέλω να τα έχω όλα μπροστά μου. Και αυτό το τηλέφωνο σε μένα με βόλεψε πάρα πολύ γιατί τα έφερα όλα μπροστά στο πιάτο. Δηλαδή μέσα στην επιφάνεια εργασίας βλέπω ό,τι χρειάζομαι, τα μηνύματά μου, έχω τέσσερα email, μπαίνω κατευθείαν μέσα στα email μου, βλέπω ό,τι θέλω να δω τον καιρό, οτιδήποτε. Προσωπικά το θεωρώ ένα από τα καλύτερα τηλέφωνα, το μοντέλο αυτό είναι πολύ πιο βελτιωμένο, πολύ πιο δυνατό. Υπάρχουν και μοντέλα με δύο SIM, αν δεν κάνω λάθος. Έχει το Store, υστερεί λίγο, ελάχιστα σε εφαρμογές, δηλαδή δεν έχει τόσες πολλές όσο το Android ή το iOS. Εντάξει. Απλά αυτά που ήθελα εγώ με έχει καλύψει μέχρι τώρα, μέχρι στιγμή. Είμαι υπερκαλυμμένος, ε, αυτές που έψαχνα καιρό βγήκαν επιτέλους σιγά σιγά μπήκαν μέσα στο ε, store του, των Windows. Θα κάνει το update στα Windows 10 και αυτό θα πάρει παραπάνω δυνατότητες. Εδώ θα πάρει το 520 επειδή είναι δημοφιλές κινητό, όπως βλέπετε οι διαφορές με τα δύο είναι εμφανής, είναι πολύ πιο δυνατό και σκέφτομαι τι θα κάνει, εδώ θα το βάλουμε και θα το χαρώ και εγώ, θα το παίρνω και από τον αδερφό μου, τώρα από το πλέον λέει σιγά. Ε, αν ένα κινητό με, τη μικρή, με, την, με το 1 τέταρτο δύναμη που έχει αυτό εδώ, δεν κολλάει, φαντάζομαι ότι αυτό εδώ θα είναι τέλειο. για να σας δείξω και μια θήκη που πήρε ο αδερφός μου για να το βάλει. Πόσο την πήρε, Μόνο. 5 ευρώ. Τόσο πάνω κάτω θα την έβρισκες στο ebay. Ξελίσσεται η ελληνική αγορά και εντυπωσιάζομαι γιατί είναι πολύ καλή ποιότητα και, δείτε λίγο στο πλάι, είναι πάρα πολύ καλή. Γενικά, τέτοια τηλέφωνα τα έχεις για να τα βάζεις με θήκη μαζί. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το Lumia και με τη θήκούλα του. Έτοιμο, πακεταρισμένο. Ήμουν ο Κώστας CheckTechNow, τράβηξε λίγο παραπάνω το βίντεο και αυτά θα το φτιάξω στο μοντάζ να είναι όσο πιο ελαφρύ γίνεται, να μην σας κουράσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κλείσα κιόλας, είναι το Lumia. 535. Ένα κινητό το οποίο το συνιστώ είναι το καλύτερο value for money. Βέβαια αν θέλετε παραπάνω μπορείτε να βρείτε και καλύτερα, πολύ καλύτερα κινητά αλλά με οποιοδήποτε android στην ίδια τιμή του ρίχνει κατά πολύ σε επίδοση. Λοιπόν, Κώστας να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά!